Το πέρασμα κάποιων ανθρώπων από αυτή τη ζωή μοιάζει με φωτεινό κομίτι που δεν αφήνει ανεπηρέαστο το περιβάλλον. Αυτή τη δυναμική έχουν οι αυτόφορτοι πνευματικοί άνθρωποι, όπως ήταν ο Γιάννης Καράλης. Αναμφίβολα σφράγισε την πνευματική ζωή της Χίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο τον τίμησε ως πρόεδρο του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονος και την ανώτατη διάκρισή του το χρυσό μετάλλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Άνθρωπος καλλιεργημένος με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, πνευματική συγκρότηση, άριστη μόρφωση, με κοινωνικές ηθικές και ψυχικές αρετές, με επίγνωση της κοινωνικής του αποστολής, αλλά και ευθύνης. Με λόγο καθαρό και απροκατάληπτο, ώστε να κρίνει το σωστό από το λάθος. Την ουσία από τα φαινόμενα. Κρίση που ενίσχυε το κύρος της γνώμης του. Διακρίνονταν για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την υψηλή αίσθηση αξιοπρέπειας, την ευσυνειδησία του, το ενάρετο ήθος και τα δημοκρατικά ιδεώδη του, στυλιτεύοντας τα αρνητικά και τα κακώς κείμενα και συχνά ελέγχοντας την εξουσία, αφήνοντας έτσι το κοινωνικό του αποτύπωμα. Για τον Γιάννη Καράλη, μια φωτεινή διαδρομή, θα μιλήσει η επιχρόνια συνεργάτη δάτου στον Φιλοτεχνικό Όμιλο Χίου, την τοπική ακαδημία, όπως ο ίδιος συνήθιζε να την αποκαλεί, η πρόεδρος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου και φίλη της οικογένειας, κυρία Μέλη Βασιλακάκη. Κυρία Βασιλακάκη. Είναι μια ιδιαίτερη βραδιά για τη Χίο μας, για το πανεπιστήμιο μας, για την πολιτιστική και πνευματική ιστορία του μυροβόλου μας νησιού. Μια βραδιά μνήμης και τιμής σε ένα προτεργάτη και στυλοβάτη του πνεύματος στην όμορφη πατρίδα μας, που αιώνια ενωσμένη στο ιωνικό φως, δεν έπαψε ποτέ να ασθενοβολεί παντού όπου έφτασαν και μεγαλούργησαν τα παιδιά της. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα της σκέψης και της πνευματικής δράσης του Γιάννη Καράλη. Και τούτη την ώρα, στο πρόσωπό του τιμώνται και αναδεικνύονται οι αρχές και οι αξίες που ο ίδιος πρέσπευε και υπηρετούσε. Είναι τιμή μου μεγάλη που το ανώτατο πνευματικό μας σύνδρυμα μου ζήτησε να μιλήσω για τον κύριο Γιάννη. Είχα την καλή τύχη και την ευλογημένη ευκαιρία να υπηρετήσω ως γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοτεχνικού επί 22 χρόνια, όσα δηλαδή ήταν και εκείνος στο τιμόνι του. Καθώς από το 1991 που ανέλαβε την Προεδρία, μου ανέθεσε αυτό το καθήκον και έτσι μοιήθηκα στην ιστορική διαδρομή αλλά και στη συνεχή παρουσία της Συμβολής του Ομίλου, ο οποίος το 2018 συμπληρώνει έναν αιώνα προσφορά στον πνευματικό πολιτισμό μας. Σήμερα, έχοντας πλέον παραλάβει τη σπιτάλη από εκείνον και έχοντας πλήρη εικόνα της προσφοράς του, θεωρώ ότι μόνο και μόνο υπήρξε ο μακροβιότερος πρόεδρος, αλλά είχε και τη δυνατότητα και τον άπλετο χρόνο να αναπτύξει και να υλοποιήσει, πάντα κατά το μέτρο του δυνατού, το προσωπικό του όραμα για την πνευματική ανέλυξη του τόπου μας. Μέσα από ατέλειωτες ώρες συζητήσεων μαζί του, διαφαινόταν καθαρά η κοσμοθεωρία του. Οι απόψεις του, πάντοτε ισχυρά θεμελιωμένες στη βάση των αξιών στις οποίες πίστευε και τις οποίες θεωρούσε ως το σημαντικότερο θεμέλιο του οικοδομήματος της ανθρώπινης προόδου και της εκπλήρωσης του σκοπού της ύπαρξης. Ήταν αυτές οι αξίες, εκείνες οι πατροπαράδοτες, που πάνω τους στηρίχθηκε το θαύμα του ελληνισμού. Η πατρίδα, με την ευρύτερη της έννοια ως λίχνο του απαλλακού ελληνισμού, ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, η οικογένεια, η φιλία και η ειλικρινής προσφορά. Σε αυτά τα πλαίσια άλλωστε κινήθηκε και η δική του ζωή και παρουσία με τις ποικίλες εκφάνσεις της που άγγιζαν κάθε τομέα με την ίδια γνώση και ευαισθησία. Τα ενδιαφέροντα αυτού του ανθρώπου με την ιωνική καταγωγή, η οποία κατάβαζε κάθε σκέψη του, υπήρξαν πολλά και ποικίλια. Άλλωστε, η πολυσχηδής δράση του είναι γνωστή σε όλους, καθώς αγωνίστηκε για το ωραίο και το καλό από πολλά μηδενίσια. Απόψε όμως, θα εστιάσουμε κυρίως στο φιλοτεχνικό και στο πανεπιστήμιο, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξαν οι μεγάλοι πνευματικοί του έρωτες. Για τη σχέση του τη βαθιά και πολύχρονη με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
μίλησε αναλυτικά, όπως λέει τώρα στις σχολές, ο κ. Καθιαζής. Και πιστεύω ειλικρινά ότι από τη σημερινή χρηματοδοσία του αμφιθεάτρου αποτελεί τη μία αμφίδρομη, καθώς από τη μία πλευρά τιμάται ένας άξιος υποστηρικτής της πανεπιστημιακής ιδέας, ο οποίος τη στήριξε παλιοτρόπως, αλλά τιμάται και το ίδιο το πνευματικό ίδρυμα, καθώς το πρόσωπο του Γιάννη Καράλη αποτείει φόρο τιμής στις αρχές τις οποίες και εκείνος πρέσβευε και υπηρετούσε. Η μακρόχρονη και τόσο ουσιαστική σχέση του με το τεχνικό είναι επίσης γνωστή στους χείους, οι οποίοι, όπως ο ίδιος έλεγε, υπηρετούν εκτός από τον κερδό και τον λόγιο ενίκη. Ανατρέχοντας στην ιστορία του ομίλου μας, βρίσκομαι τον νεαρό Γιάννη Καράλη να δίνει την πρώτη του διάλεξη το 1950 με θέμα το βίο και τη δράση του Αβραάμ Λίνκον. Ενώ ακολούθησαν άλλες τέσσερις με θέματα που ήδη αποτύπωναν την αγωνία του για την πορεία του ανθρώπου μέσα σε έναν κόσμο ταχύτατα εξελισσόμενο αλλά με αβέβαιη πορεία. Το 1959 πρωτοεκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και έκτοτε αφιερώνει σημαντικό κομμάτι της ζωής του και τις σκέψεις του σε μια διαδρομή προσφοράς που τον έφερε στην επί 22 έτη προεδρία του, που εν πωλής ταυτίστηκε με την επίγεια πορεία του και ουσιαστικά τελείωσε μαζί της. Στο μακρόχρονο αυτό διάστημα είχε τη χαρά να παραλάβει το 1996 το βραβείο της Ακαδημίας Επιμών, το 1998 το χρυσό μετάλλιο της πόλης της Χίου, αλλά και να δει το φιλοτεχνικό να αποκτά πλέον ιδιόκτητη στέγη με την ιδιοτεχνική της βραδιά της κυρίας πόλης Κακούλιας του Πόλου. Είχε επίσης την ευκαιρία να συμβάλλει με το προφορικό του λόγο από του βήματος του φιλοτεχνικού, αλλά και με την πέμπτη του, με αρκετές εύστοχες παρεμβάσεις στον τύπο της Χίου και όχι μόνο, στη διαμόρφωση και στην ανέλυξη του πνευματικού διευνηστικού νησιού. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον ίδιο τον Γιάννη Καράλη, μέσα από δικά του κείμενα, με τα οποία προλόγησε ή έμπλησε κάποιες διαλέξεις εκλεκτών ομιλητών του φιλοτεχνικού, και εδώ αναφέρω ότι σκεφτόμαστε να εκδώσουμε κάποια από αυτά τα διαχρονικά του μήματα, ας θυμηθούμε ορισμένες σκέψεις και απόψεις του, τις οποίες πολλοί ακούσαμε και αποδεικνύονται διαχρονικά τόσο επίκαιρες και τόσο βασιστόχαστες σε τούτες τις σκοτεινές και δυσίωνες στιγμές όπου ο άνθρωπος καλείται να αποδείξει ως κύρια ιδιότητά του το άνω πρόσωπο. Την 1η Ιουλίου του 2004, στο Καλουσό της Ομιλητικής Ακαδημίας, σας διαβάζω ένα απόσπασμα. Δυστυχώς και φέτος, φτάνουν στα αυτιά μας ακοές πολέμων, πληροφορίες για απάνθρωπο βασανιστήρια και η αλληλοεξόντωση να συνεχίζεται με αμύωτη σφοδρότητα και βαρβαρότητα. Οι ανθρωπιστικές αξίες, πάνω στις οποίες στηρίξαμε τον πολιτισμό μας, παραγνωρίζονται συστηματικά και κατά σύγχρονη από τους ηγέτες μας. Ο δυτικός πολιτισμός αλλοιώνεται μέρα με τη μέρα και με τις πράξεις και ενέργειες των κυβερνήσεών μας εμφανίζεται μπροστά στους άλλους πολιτισμούς ο κακός δαίμον του κόσμου τούτου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδηλώνοντας την απόρριψη του παρελθόντος, δέχεται να αναθεματίσει αυτούς, να ονοματίσει, συγγνώμη, στις καταστατικές συνδερματικές της αρχές, τις ρίζες και τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αν η ευρωπαϊκή πνευματική ηγεσία δεν αντιδράσει εγκαίρως ενάντια στη σημερινή παρακμή, στα επόμενα χρόνια η απεσιόδοξη προφητεία του Όσβαλτ Σπέκλερ θα συμπορεύεται με την πραγματικότητα. Θα είναι πρόβλημα κατά πόσον μέσα σε ένα τέτοιο ψυχρό και ουδέτερο περιβάλλον, χωρίς υψηλούς στόχους, αξίες και ιδανικά, ο Ευρωπαίος θα μπορέσει να επιβιώσει σαν άνθρωπος και η ανθρωπιά να συνεχίσει να συνεχίζεται σε μεταδεδομένες καρδιές. Η χρόνη δύσκολη και η καιρή δεν τελειώνει. Ο όμορφος τούτος κόσμος, που πλάστηκε για μας και για όσους πέρασαν το παρελθόν, έχει νόημα και ομορφιά μόνο όταν αγκαλιάζεται από ανθρώπους. Αυτά το 2004. Το 2008, πάλι στο καλωστόρισμα της Ομιλητικής Ακαδημίας, μιλάει για το ιερό. Το ιερό υπερακοντίζει τη φιλοσοφία και οι θρησκείες επιδιώκουν να το πλησιάσουν από ποικίλους δρόμους και ατραπούς. Είναι η
ηλεκτρική απνοή, η υπερβατική συνισταμένη όλων των κανόνων της δημιουργίας. Στην παρακμή όλων των κανόνων, το ιερό παραμερίζεται και πλεβάζεται. Ακριβώς αυτό που παρατηρείται σήμερα στον σύμπαντα κόσμο. Η απουσία του ιερού διαλύει τον κοινωνικό ιστό και για πρώτη φορά αλλοιώνει επικίνδυνα το περιβάλλον. Η ιστορία καταγράφει με αγωνία τα σημερινά γεγονότα, γιατί γνωρίζει ότι παραβιάζεται καταστροφικά η δεδομένη δομή της δημιουργίας. Ο πρωτόφαντος αυτός βιασμός των δημιουργικών κανόνων επισύρει ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι τον εφανισμό. Η νύχτα πλανάται και σκορπίζει σκοτεινά συναισθήματα. Δεν γνωρίζω εάν θα ξημερώσει. Όμως, θα ήταν σωτήριο αν όλοι μας ανοίγαμε τα μάτια του νου και της ψυχής μας για να δεχθούμε την ιερή προτροπή που δέχθηκε κάποτε ο Ιερός Αυγουστίνος. Η νύχτα προέκυψε, η δε ημέρα ήλθε. Αποθόμεθα ούν τα έργα τους χώρους και ενδυμοσόμεθα τα όπλα του κόσμου. Και τελειώνω εδώ, με μία το 2008 το Δεκέμβρη, μετά από την διάλεξη του κ. Κολιάρου, μιλάει πολύ προθετικά για το σήμερα. Στον απόψινό σπερινό, πλησιάσαμε και αγγίξαμε πτυχές και δρόμινα μέσα σε κάποιους λεπτούς κύκλους του παρελθόντος, εκφραστικές συμπεριφορές της συνέχειας της φυλής. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα, μέσα στον ελληνικό χώρο, κυκλοφορούν αρκετοί ντυμένοι με το μανδύα του προοδευτικού, που εκούσια ή ακούσια κινούμενοι από αλότρια κέντρα περιπέζουν με τις έννοιες του πατριωτισμού και του εθνικισμού. Ασφαλώς, θα πρέπει να επισημαίνουμε και να απομονώνουμε τους κατά καιρούς επιζήμιους εθνοπατέρες, που καπηλευόμενοι το έθνος παγιδεύουν το λαό προς όφελος όλων εκείνων που υπηρετούν. Όμως σήμερα, που δεν βιώνουμε μια παγκόσμια κοινωνία αγγέλων, δεν θα πρέπει να παραδώσουμε τα όσια και τα ιερά του έθνους φορά στα λιγάκια της παγκοσμιοποίησης. Θα πρέπει να είμαι θα πολύ προσεκτική. Το παγκόσμιο κατεστημένο μπροστά στη λαϊκή αγανάκτηση, εφευρετικότατο σε ύπνους μηχανισμούς, με έντεχνα μέσα, καπηλευόμενο τις πανανθρώπινες αξίες, χρησιμοποιεί ιδιαίτερα τους φαινομενικά πολέμιους του, ακόμα και κοινοβουλευτικά κόμματα, για την επιβίωση και την επίτευξη των σκοπών του. Όταν έρθει η κατάλληλη ώρα, εμείς οι Έλληνες, είμαστε πάντα ανοιχτοί για ελευθερία, ισότητα και ανθρωπισμό. Θα κλείσω, λέει ο κ. Γιάννης, με ένα κείμενο που στοιχειολόγησα όχι για να τονίσω τον καλό συνοούν του εθνικισμού μας, αλλά για να υπενθυμίσω τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην κληρονομιά που παραλάβαμε. Αν ήταν να ζητούσε απολογισμό ο Θεός από τους λαούς του, καθένας να δώσει λόγο τι έκανε το ένα, τα δύο, τα πέντε τάλαντα που το εμπιστεύτηκε, οι Έλληνες, ντυμένοι με την αθλητική γύμνια τους, με τα νιόλου στα μαλλιά τους, με τα στέρεα γόνατα, θα σηκωνόντουσαν και με ελεύθερη ανδρική φωνή θα έλεγαν. Πριν από εμάς φώναζαν με στριγκές φωνές σαν όρνια και παραμιλούσαν οι λαφτάρες του ανθρώπου και δεν μπορούσαν να αρθρώσουν ένα υφάλιο λόγο. Εμείς κυνηγήσαμε πάνω από το χάος τη λέξη. Τις κόψαμε τα φτερά και τις στεριώσαμε πάνω στα αιτώματα του νου, αυτέρου κοινή. Πριν από εμάς, η στοφασμή ήταν πουλούκι αγύμναστο, φλίαρο, ακατάστατο, που το κηρύβει ο πανικός μπροστά από τις βροντές, τις αστραπές, τα ονείρατα και το θάνατο. Δεν μπορούσαν να συνταχθούν σε στρατό ενανωμένο. Στην πρώτη επέλαση του σκορταφιού σκόρπιζαν. Εμείς οργανώσαμε τους στοφασμούς, δημιουργήσαμε το συλλογισμό, θέση, αντίθεση, σύνθεση, ανοίξαμε δρόμους, ανακαλύψαμε νόμους, νικήσαμε το χάος. Πριν από εμάς, η ύλη ήταν ο μεγάλος οχτρός, βαλής, δυστυχισμένος, αγέλαστος, άμυαλος και είχε σκλαβώσει το νου. Εμείς που χαρίσαμε την ελευθερία. Εμείς οι Έλληνες. Με αυτές τις λέξεις, τον κύριο Γιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.